Στο άλλο μέτωπο τώρα, στη Μέση Ανατολή, η Χρύσα Τσίχλη είναι μαζί μας, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους των Χούθη στην Ιεμένη και σταθμίζουν βέβαια την απάντησή τους για το φωνικό χτύπημα στην Ιορδανία πριν από μέρες. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα καταθέσεων των Χούθη στην Ιεμένη. Στόχος έγινε το κέντρο ελέγχου ντρόουν αλλά και 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη δυτική Ιεμένη που ήταν έτοιμα να εκτοξευθούν, σύμφωνα με το κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Είχε προηγηθεί νέα επίθεση των φιλοϊρανών ανταρτών σε εμπορικό πλοίο. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή εταιρεία Άμπρεϊ, το πλοίο αυτό δέχθηκε πλήγμα από πύραυλο που είχε εκτοξευθεί ανοιχτά τη πόλη και σύμφωνα με το πλήρωμα υπήρξε έκρηξη πάνω στο σκάφος, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τα διεθνή μέσα. Οι αντάρτες Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις ισχυριζόμενοι ότι θέλουν να πιέσουν τη Δύση να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Η Γάζα που σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη είναι πλέον μη κατοικήσιμη, περισσότερα από τα μισά κτίρια του Παλαιστινιακού θύλακα έχουν καταστραφεί, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις για την εκεχηρία. Γνωρίζουμε ότι ο επικεφαλής της Χαμάς σήμερα θα πάει στην Αίγυπτο για τις σχετικές συζητήσεις. Γνωρίζουμε ότι ο Άντονι Μπλίνκεν θα ξεκινήσει μια πέμπτη περιοδία στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα βρισκόμαστε εν αναμονή της απάντησης των Ηνωμένων Πολιτειών για το χτύπημα στην Ιορδανία, όπου σκοτώθηκαν 3 Αμερικάνοι στρατιώτες, με το Ιράν από την άλλη μεριά να λέει ότι εμείς δεν θέλουμε πόλεμο, δεν τον φοβόμαστε όμως κιόλας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστα, και θα ακούσουμε τη δήλωση ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης. شما را آزموده ایم. فصل مشترک ما و شما آن است که یکدیگر را می شناسیم. شما می دانید